Την Καβάλα επισκέφθηκε ο πρώην Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και είχε συναντήσεις με στελέχη του κόμματος και φορείς, ενώ μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος, δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων έγιναν ροζ και τώρα γίνονται άσπρες, λίγο πριν το τρίτο μνημόνιο που είναι κοντά και έτοιμο προς υπογραφή. Η Νέα Δημοκρατία αναδιοργανώνεται και επανασυμπληρώνεται. Έχουμε μπροστά μας την εθνική μας συνδιάσκεψη και γι' αυτόν τον λόγο όλοι μας οι βουλευτές περιοδεύουμε την επικράτεια και ο πρόεδρος του κόμματος. Διότι πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη, αν ο τόπος χρειαστεί, να βάλουμε πλάτη για να μην ελάχιστον στην Ευρώπη. Άλλο ερώτημα που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι επήλθε μια σχετική συμφωνία μεταξύ Γιούνκερ και Τσίπρα, του Πρωθυπουργού της χώρας. Τι λέτε για τα εργασιακά και ασφαλιστικά, τι σημαίνει αυτό για σας? Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο κ. Τσίπρας, όπως ξέρουμε από την επίσημη ανακοίνωση τη χθεσινή, έβαλε στο τραπέζι και συζητάει αυτά που μέχρι χθες δεν συζητούσε. Υπενθυμίζω ότι την Πρωτομαγιά οι κύριοι Σκουρλέτης και Στρατούλης έλεγαν ότι είναι βαθικόκκινες και κατακόκκινες οι γραμμές στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό. Σε 7 μέρες οι βαθικόκκινες και κατακόκκινες έχουν γίνει ροζουλί και πάνε προς το κίτρινο για να πάνε να γίνουν άσπρες. Άρα λοιπόν τα μεγάλα λόγια δεν χρειάζονται. Επί της ουσίας ο κ. Τσίπρας, όπου ισοχωρεί, λογικό, τώρα όταν θα καταφέρει να κλείσει συμφωνία. Αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πρόωρο για να το πούμε. Ελπίζω να κλείσει η συμφωνία, παρόλο που δυστυχώς λόγω της αδράνειας των 4 μηνών θα είναι μια συμφωνία πολύ χειρότερη της δικής μας. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση τελικά? Θα πάρουμε και άλλο πακέτο μέτρων? Μπαίνουμε και σε νέο μνημόνιο? Όταν λέμε νέα συμφωνία, είναι νέο μνημόνιο. Η συμφωνία λέγεται Memorandum. Memorandum of Understanding θα είναι το χαρτί. Δηλαδή μνημόνιο μεταξύ μας συνεννόησης. Ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται να υπογράψει μαζί με τον κύριο Καμένα το πρώτο του μνημόνιο. Έχω υπογράψει άλλα δύο στο παρελθόν. Τους καλωσορίζω με 5 χρόνια καθυστέρηση στον κόμμα της πραγματικότητας. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, εάν είχαμε κερδίσει με τις εκλογές 25 Ιανουαρίου, τώρα θα ήμασταν στις αγορές και θα φέγαμε από το μνημόνιο. Τώρα με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο θα μπούμε ξανά σε νέο μνημόνιο. Τι να κάνουμε? Άλλη ερώτηση. Έχει να κάνει με την εκρηκτική κατάσταση πολλές φορές στο κοινοβούλιο και όχι μόνο εκεί. Θεωρείστε, τουλάχιστον σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα, από τους πρωταγωνιστές των θερμών επεισοδίων. Τι λέτε για όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Γεωργιάδη? Η Βουλή είναι ένα ζωντανό σώμα, δεν είναι νεκρό. Και θα έχει και τις μέσες εντάσεως, θα έχει και τις μέσες του καυγά, θα έχει και τις μέσες της ύμνοιας, θα έχει και τις μέσες του ήρεμου διαλόγου, του πιο έντονου διαλόγου. Όλα τα έχει, γιατί είναι ζωντανό πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν και πιο έντονα επεισόδια. Σε ορισμένα συμμετέχω και εγώ, δεν υποκρίνομαι τον πάρα πολύ ήρεμο. Αλλά εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που απαντώ στις προκλήσεις και μιλάω όπως μου μιλάνε. Αν υπάρχει ήρεμη ζήτηση, μπορεί να είμαι ήρεμος. Αν βλέπω κάποιους οι οποίοι πυροδοτούν το κλίμα και νομίζουν ότι μπορεί να επιβάλλουν με τις φωνές τους και με τον τζαμπουκά τους, το πούμε έτσι, την άποψή τους, είμαι εκεί για να αντισταθώ. Τομέας της υγείας, κύριος τομέας, τον είχατε αναλάβει. Και είχατε κατηγορηθεί τότε ότι υποβαθμίζεται την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, ότι κατέρευσε επί των ημερών σας πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως η κατάσταση είναι έκριθμη γενικότερα στα περιφερειακά νοσοκομεία. Δεν είναι έκριθμη γενικότερα. Εδώ θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Λέει ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Λοιπόν, πέρσι ο κακός μνημονιακός Γεωργιάδης έδωσε 1η Ιανουαρίου με 30 Απριλίου στα δημόσια νοσοκομεία, λέει στο ΕΣΥ, 629 εκατομμύρια. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορούσε για υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το θυμάστε. Φέτος ο καλός κουρουμπλής της κυβερνήσεως κοινωνικής σωτηρίας έδωσε στο ίδιο διάστημα 43 εκατομμύρια. Δηλαδή 590 εκατομμύρια, 580 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα, αν πέρσι που χρηματοδοτούνταν τα νοσοκομεία με 580 εκατομμύρια περισσότερα, τώρα με 580 εκατομμύρια λιγότερα είναι Κυριακή. Τα νοσοκομεία, να ξέρετε, εάν δεν δώσει λεφτά ο Γκουρουμπλής γρήγορα, θα κλείσουν όλα. Θα κλείσουν κανονικά λουκέτο. Όχι, θα κλείσουν εκεί. Όπως νομίζετε, θα πάτε σε εντόνια και τέτοια πλέον σπίτι μας. Θα κλείσουν, θα πείτε για μέσα που δεν υπάρχει νοσοκομείο. Κλειστό. Γιατί οι προμηθευτές θα κάνουν ολική στάση αποδόσεων υλικών.